λόγω της δύσκολης τάξης. Λοιπόν, θα μπορούσα, αν εγώ μου καμπύλης, να διαβάσω κι εγώ μια αντίστοιχη τεράστια έκθεση με ημερομηνίες, με διενέργειες, να πω χίλια ευχαριστήρια. Θα μπορούσα από την άλλη μεριά να πούμε ότι κοιτάμε μπροστά και να χειριστούμε πολιτικά αυτό το θέμα. Όμως, θέλω να απευθυνθώ στην αυτή τη στοιχειώδη λογική σας για να καταλάβετε πώς εμείς από το 2011 μέχρι το 2019 αντιμετωπίσαμε ένα ζήτημα με βάση την λογική. Ο Δήμαρχος είπε σε μια προσπάθεια που δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλει, αλλά του σκόπευε, αλλά το επανέλαβε τουλάχιστον 5 φορές. Είπε ότι το έγγραφο το συγκεκριμένο του Υπουργείου του 2011 έλεγε ότι για να επαναλειτουργήσει το μουσείο πρέπει να εκφοληθεί πλήρης μελέτη στατική, πλήρης μελέτη αρχιτεκτονική και πλήρης μελέτη ηλεκτρομηχανολογική. Μα δεν έλεγε αυτό. Απευθύνομαι στην αρχή λογική σας. Το έγγραφο έλεγε. Προκειμένου να λειτουργήσει ο σύγχρονο μουσείο, θα πρέπει να εκφοληθούν στατική, ηλεκτρομηχανολογική και αρχιτεκτονική μελέτη. Πάμε λίγο πίσω για να καταλάβετε τι εννοώ στοιχειώδης αυτή η λογική. Είχαμε το 2008, είχαμε ένα κτίριο στο οποίο λειτουργούσε το αρχαιολογικό μουσείο του Άσπρου, έχοντας τη δυνατότητα ως κτηριακή υποδομή να εκθέτει στο κοινό τα κτίρια που βρίσκονται στον όρφο, στο πάνω εκείνο. Συγχρόνως, μέσα από το κτίριο είχαν αποθηκευθεί αρχαιότητες στο υπόγειο του, οποίο ήταν μια επισκέψη στον κόσμο. Τι συνέβη το 2007, συνέβη ένα σεισμός. Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να κρίνει την επικίνδυνοτητα ημί κατασκευών, έκανε αυτοψία και έκρινε το κτίριο ως επικίνδυνο. Γιατί επικίνδυνο, γιατί λειτουργεί. Γι' αυτόν τον λόγο, η τότε δημοτική αρχή που δεν είναι η δική μας, επώνυσε μια μελέτη άρχισης της ετοιμολογίας. Η μελέτη αυτή την παραλάβαμε και την πληρώσαμε το 2011, όταν εγώ ήμουν αντιδήμαρχος του Κλινικού Νέου, και την υποβάλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου, της μέσω της τότε 25ης, αν δεν κάνω λάθος, εφορίας της ετών αρχαιοτήτων, για να τύχει της έγκρισής τους, ώστε να εκτελέσουμε αυτές τις εργασίες. Τότε λοιπόν και λάβαμε το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο λέει: εγκρίνουμε τις εργασίες άρσης της ετοιμολογίας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στη μελέτη που μας στείλατε. Σας γνωρίζουμε ότι με βάση αυτούς τους όρους μπορείτε να ξεκινήσετε τις εργασίες υπό την εποκτεία μας και, εδώ πατάμε λίγο άλλο τελεία, σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να λειτουργήσει, σας εγκρίνουμε να κάνετε τις εργασίες σου, να μην επιπλήνουν αυτό το κτίριο, και προκειμένου να λειτουργήσει σαν σύγχρονο μουσείο, πρέπει να κάνετε στατικές, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Αυτό σύμφωνα με το Δήμαρχο σημαίνει ότι προκειμένου να επαναλειτουργήσει το μουσείο στα πρώτα που λειτουργούσε το 2008, το 2007, προ της μορφή της του σεισμού που έκανε, δημιούργησε το θέμα της ετοιμολογίας, θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Αυτή η γραμμή λοιπόν ήταν η γραμμή που ακολουθήσαμε ως δημοτική αρχή και μέχρι το 2015 και συνέχεια το 2015 μέχρι το 2019. Ποια δηλαδή θα εκτελέσουμε τις εργασίες άρσης ετοιμολογίας όπως μας έχει εγκρίνει το Υπουργείο, θα ξεκινήσουμε τη λειτουργία του μουσείου στα πρότυπα που λειτουργούσε προ της κατάστασης ετοιμολογίας αφού δεν είναι πλέον ετοιμόλογο και όταν και αν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να κατασκευάσουμε ένα σύγχρονο μουσείο, θα πρέπει να πειθαρχήσουμε σε αυτά που λέει το έγγραφο της αρχαιολογίας. Μέσα αυτή η πολιτική έχερε, και από έγγραφο αυτό αποδεικνύεται, της απόλυτης και σύμφωνης γνώμης της εφορίας αρχαιοτήτων Αρκαδίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η εφορία αρχαιοτήτων Αρκαδίας εγγράφος μας έχει πει ότι ο λόγος που δεν λειτουργεί το μουσείο είναι ότι δεν έχει προσωπικό. Σας μιλάω για την εποχή όπου οι εργασίες άρχισης αρχαιοτήτων είχαν τελειώσει. Επίσης, επανειλημμένος, μόλι γνωμιμότητα, η εφορία αρχαιοτήτων λειτουργήσε το μουσείο σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ως πλήρως επισκέψιμο. Ερωτώ λοιπόν, ήταν επικίνδυνη η λειτουργία του, η οποία έχερε της προστασίας και της απόλυτης επίβλεψης της αρχαιολογίας? Και πάμε και στο τρίτο. Ο
όλοι καταλαβαίνετε, το διακήρυγμα της στατικότητας ή μη στατικότητας που περιγράφει ο Δήμαρχος και που προσπαθεί να αποδείξει αυτή η μελέτη, σημειώνω για όσους γνωρίζουν, με συντελεστές οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί πολύ μετά το 2015. Η πρόβαση αυτή της στατικότητας λοιπόν έχει σχέση με τη λειτουργία του χώρου σαν ουσίου. Τι λέμε λοιπόν με εδώ, ότι προκειμένου να λειτουργήσει σαν ουσίου, πρέπει να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας του χώρου υπό τα φορτία που θα δέχεται λειτουργώντας ως μουσείο, έτσι. Τι σχέση έχει αυτό με την προστασία των αρχαιοτήτων? Δεν έχει αρθεί η ετοιμορροπία? Ναι, έχει αρθεί. Ήστα από έργο. Αυτές οι εργασίες άρχισης ετοιμορροπίας έχουν ήδη θεωρηθεί από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και ως μελέτη τους και ως κατασκευή τους. Άρα τι. Άρα το κτίριο δεν είναι ετοιμόρροπο. Άρα τι. Το κτίριο δεν είναι επικίνδυνο. Για ποιο λεπτό λόγο θα πρέπει να συγχαίουμε τη στατική μελέτη απόδειξη της επάρκειας λειτουργίας του σύγχρονου μουσείου με την επικοινωνία που τυχόν μπορεί να έχουν οι αρχαιότητες? Όχι μόνο μας πάρουν και τα αρχεία προσπαθώντας να συγχαίουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις και δύο διαφορετικές λειτουργίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή κανένας τρόπος να αποδειχθεί επικίνδυνοτητα στη στατική κατάσταση του κτιρίου αυτή τη στιγμή. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί θεωρώ ότι ο Δήμος παίρνει λάθος ρότα στο χειρισμό αυτού του θέματος όταν αναγνωρίζει ότι μόνος τρόπος για να λειτουργήσει, να επαναλειτουργήσει το μουσείο είναι να εκτελεστούν οι μελέτες όπως είπε πριν από λίγο ο Δήμαρχος, να εξευρεθούν οι πόροι για τις εργασίες όπου προβλέπουν αυτές οι μελέτες, να εκτελεστούν αυτές οι εργασίες και στη συνέχεια να λειτουργήσει. Άποψή μας είναι ότι στην πιθανότητα του να υπάρξει η εξέβρεση των απαιτούμενων πόρων, ναι, να προχωρήσουμε σε αυτές τις μελέτες, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο μουσείο. Όμως, θα πρέπει να εμένουμε σε αυτό που εμείς τουλάχιστον επιμέναμε από το 2015 και μετά. Το μουσείο να λειτουργήσει άμεσα στα πρότυπα που λειτουργούσε το 2007 και συγχρόνως να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την λειτουργία του σύγχρονου μουσείου, για μετεστέγασή του ή για οτιδήποτε άλλο. Επιμένω ότι ένας που θα διαβάσει προσεκτικά το έγγραφο του 11, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να θέλει να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, σε αυτό θα καταλήξει. Και απευθύνομαι αποκλειστικά και μόνο στην απλοϊκή σας λογική.